παρουσία του Υπουργού για δεύτερη φορά είναι υποκριτική, γιατί η κυβέρνηση, αν ήθελε να δώσει πραγματικά λύση στο Βενιζέλιο και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και της Ελλάδας, θα έκανε κατευθείαν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με όλους τέτοιους όμως που να έρθουν προσωπικό μόνιμο, γιατροί και τον συλλεκτικό προσωπικό. Άρα το ζήτημα δεν είναι οι fast track διαδικασίες μόνο, αλλά είναι και με τι όρους και με τι συνθήκες θα έρθουν να δουλέψουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Αν δεν βελτιωθούν αυτά, καμιά διαδικασία δεν πρόκειται να προσελκύσει νέους εργαζόμενους. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η λύση που πρόκρινε στο Βενιζέλιο με τα μπλοκάκια και που επί της ουσίας είπε ο Υπουργός ότι θα είναι αυτή η λύση πακέτο για όλα τα νοσοκομεία, ουσιαστικά θα εκθέσει ακόμα περισσότερο ασθενείς και εργαζόμενους σε συνθήκες επασφάλειας. Αυτό που καλούμε τους κριτικούς, τον ηρακλειώτικο λαό, τους υγειονομικούς, είναι να μην αποδεχτούν αυτές τις λύσεις, να παλέψουν για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, να απορασπίσουν την υγεία όλου του κόσμου, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό και την υγεία του, να πάρει μέρος στο μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα σωματεία της υγείας στις 30 του Νοέμβρη, 11 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί καλούμε τους Δήμους, τα εργατικά κέντρα, τα επιμελητήρια, την περιφέρεια να κατεβάσουν ρολά ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι κριτικοί δεν θα αποδεχτούν κανένα κλείσιμο νοσοκομείων, καμιά συγχώνευση κλινικής. Τα νοσοκομεία δεν είναι ξενοδοχεία, δεν είναι επιχειρήσεις. Εμείς δεν προσδοκούμε να έχουμε κέρδη. Αυτό που προσδοκούν οι επιστήμονες, οι υγειονομικοί, είναι να κάνουμε καλύτερη την υγεία του κόσμου και να τον σώσουμε και όχι να τον ξεζουμίσουμε. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους υγειονομικούς να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Υγείας στο Ηράκλειο, που από την προηγούμενη φορά που ήρθε μέχρι σήμερα το νοσοκομείο όλο από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει. Όπως γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν οι παθολογικές κλινικές, δεν λειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, δεν λειτουργεί τίποτα στο νοσοκομείο. Εμείς σαν συνταξιούχοι, πάντα μαζί με τους υγειονομικούς, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σύστημα υγείας, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του. Αυτό το Βενιζέλιο, το ιστορικό αυτό νοσοκομείο, που προσέφερε και προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τα τελευταία 60 χρόνια, όχι μόνο στην πόλη μας αλλά σε όλη την Κρήτη, δεν θα το αφήσουμε να το παραδώσουμε στα χέρια των εμπόρων. Εδώ θα είμαστε και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Εδώ θα το διεκδικήσουμε και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλος. Θα θέλαμε επίσης να καλέσουμε τους Ηρακλειώτες, όλους τους κριτικούς, στις 30 του μήνα που θα γίνει το μεγάλο συλλαγητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, να συμμετέχουμε όλοι να υπερασπιστούμε το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο νοσοκομείο. Το Υπουργείο Υγείας μαζί με όλη την υπόλοιπη διάλυση της δημόσιας υγείας έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου, το οποίο προαναγγέλει την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα εξαρτήσεων, κάτω από τον οποίο θα λειτουργούν όλοι εγκεκριμένοι. Δηλαδή, μιλάμε για την κατάργηση φορέων που έχουν δώσει δείγματα γραφής στην απεξάρτηση, όπως του ΚΕΘΕΑ, όπως του 18 Άνω και άλλων προγραμμάτων στη χώρα μας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, δεν πρέπει να κατατεθεί, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί θα σημαίνει τη διάλυση του πεδίου της απεξάρτησης στη χώρα μας, πρώτον. Δεύτερον, θα οδηγεί σε συγχώνευση με μείωση των υπηρεσιών και όχι αναβάθμισή τους και στελέχωσή τους, έτσι όπως υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες του φορέα, έτσι όπως έχουν εκφράσει και οι εργαζόμενοι και οι σύλλογοι, οι οικογένειες σε όλη τη χώρα. Άρα είναι καθαρό από εμάς ότι πρόκειται για μία ακόμα περαιτέρω επίθεση στο δικαίωμά μας στην απεξάρτηση, που δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει και μετράει κάμποσα χρόνια από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι να μην κατατεθεί. Μαχούμενοι στους υγειονομικούς, γιατί η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Βενιζέλιο είναι πραγματικά μία πρόκληση, την ίδια ώρα που ο ίδιος με την πολιτική του, τους χειρισμούς του και με τη γενικότερη απαξίωση την οποία επιβάλλει με την πολιτική του, τόσο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όσο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πραγματικά φέρνει σε κίνδυνο όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές μας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα συναδέλφου οικοδόμου, ο οποίος πριν 2 εβδομάδες, μετά από εργατικό ατύχημα, δεν υπήρχε μεθ σε ολόκληρη την Κρήτη για να τον νοσηλεύσει και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα στο Θριάσιο. Αυτή η πολιτική είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε σήμερα, θα είμαστε στο κατόπι του Υπουργού και της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ίσχους αν δεν πάρουν μέτρα σοβαρά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν, σύγχρονο, ασφαλές για όλο το λαό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, εργαζόμενους, όλο το λαό της Κρήτης, 30 Νοέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, ένα πραγματικά παγκρίτιο, πανηγυνομικό
πανεργατικό συλλαλητήριο.